Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί. Μέχρι τις 7:30-8 παρά θα πάμε για να αναλύσουμε τα όσα είδαμε μεσοβδόμαδα, κυρίως το μάτσο του Ολυμπιακού κόντρα στην Arsenal. Η Arsenal κέρδισε με 1-0 στο Καραϊσκάκης χθες για τα νοκάουτ του Europa League. Είχαμε και σημαντικά παιχνίδια και για το Champions League. Εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Ντέρμπι την Κυριακή. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, θα δούμε πώς προετοιμάζεται και ο ΠΑΟΚ. Πολλά και διάφορα λοιπόν, εδώ πάντα παρεούλα με τον Νίκο Αλέφα. Τον Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιαννάκη. Τι έχουμε? Έχουμε και τι δεν έχουμε, ρε Νίκο. Και τι δεν έχουμε. Σήμερα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Κωστή Ραυτόπουλο. Νάτος. Θα γίνει χαμός. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δύο ματς κύπερ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πώς το λένε, play-off. Θα γουστάρουμε μπάλα μέχρι το καλοκαίρι, μετά θα πλακώσει Euro, θα είμαστε χωρίς. Ναι, αλλά μισά ακούμε. Δεν ακούμε. Λοιπόν, πάω εγώ στην κουβέντα με τον Νίκο. Και μόλις φτιάξει ο ήχος του Κωστή, θα τον ξαναβάλουμε στην παρέα. Έτσι κι αλλιώς θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Νίκο, χθες ήμουνα στο γήπεδο. Ναι. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός στο πρώτο πεντάλεπτο που είχε ο Ολυμπιακός. Δύο γερές ευκαιρίες. Δύο γερές ευκαιρίες. Και ο Μασούρα, δηλαδή, σε αυτά τουλάχιστον το ένα πρέπει να το κάνεις γκολ. Ναι. Εκεί δείξαν ότι δεν είναι. Και ο Μασούρας, τα έχουμε πει εδώ 150.000 φορές. Ναι. Δεν είναι παίχτης που αν τον παρουσιάσουν βγαίνει γάτα ο Μασούρας. Πρώτα δεν είναι γρήγορος. Δεύτερον, δεν εξυπηρετεί να λέει κυνηγάω το αντίπαλο μπακ. Γίνε μπακ τότε. Εξτρέμ, από τη μέση και μπροστά. Ναι, πρέπει να, σε, να τρέμει ο άλλος για να φύγει. Θα σου πω την αλήθεια, τον είδα μια-δύο φορές ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο με το που μπήκε ο Φορτούνης και λίγο πήρε την ομάδα πάνω του, δεν έφυγε ούτε μια φορά ως εξτρέμ. Γύρναγε πάλι πάντα πίσω. Μπράβο. Πίσω με την πάλι. Λοιπόν, ούτε ο Μπουχαλάκης ήταν πολύ καλός. Και το λέω αυτό γιατί ήμουν γήπεδο, μου λέγανε εκεί πέρα ο κόσμος, δίκιο έχει ο Αλέφαντος για τον Μασούρα, για τον Μπουχαλάκη. Χθες, για μένα ήταν αυτά τα δύο παιδιά οι χειρότεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Όπως τα λες, αλλά. Και αυτά τα έχεις πει εδώ και μήνες. Ναι, δεν κάνουν. Λέω, δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό, δηλαδή να έτυχε σήμερα. Βέβαια. Έτσι. Χωρίς να σημαίνει βέβαια αυτό ότι για το αποτέλεσμα αυτά είναι μόνο αυτοί οι δύο παίκτες. Πολλοί τα έχουν με τον Μαρτίνς ότι από τη στιγμή που το παιχνίδι πήγαινε μέχρι και τα μισά του δευτέρου ημιχρόνου για ένα σβηστό 0-0, ρίσκαρε και με Φορτούνη και με Λοβέρα, κράτησε Βαλμπουενά μέσα, δηλαδή είχε τρία δεκάρια. Έκατσε το κέντρο, βγήκε αντεπίθεση η Arsenal, έκανε τα γκολ. Μας έχεις πει ότι ένα μάτσο που δεν μπορείς να το κερδίσεις, κοιτάς τουλάχιστον να μην το χάσεις. Βέβαια. Άλλιος 0-0, άλλιος 0-1 τώρα, έτσι, στην Αγγλία μέσα. Έχει ένα μεγάλο λάθος, ναι. Γιάννη μου. Οι δύο center back ναι. παίζουν έτσι. Τους βλέπεις. Ο Σεμέδο με τον Μπα. Εδώ μέσα μπήκε ο Λακαζέτ και τους έκανε τον γκολ. Όταν γίνεται σέντρα, δηλαδή, ας το βάλουμε εδώ, έτσι. Εδώ ήταν ο Μπα με τον άλλον. Με το Σεμέδο. Ο Λακαζέ ήταν εδώ, εδώ μέσα. Έτσι μαρκάραν. Mm-hmm. Μόλις ο Μπεγιάν ναι, του πήρε γυρνάει την μπάλα, ναι. πετάχτηκε μόνος του γκολ. Έτσι έπαιζε όλο τον αγώνα. Ναι. Δεν παίζεται έτσι μπάλα. Ναι. Αυτή είναι και η φάση για να τη δούμε. Θα το δει. Και θυμίζω, Νίκο, ότι η ίδια γκολ είχε φάει και από την Bayern με τον Λεβαντόσκι. Μπράβο. Ίδια γκολ και από την Tottenham με Μπράβο. Τον Kane. Δηλαδή, Μπράβο. Στα μεγάλα μάτς τα ευρωπαϊκά, τρώει γκολ στην καρδιά της άμυνάς του. Κοίταξε, Γιάννη, στο ποδόσφαιρο υπάρχει ο καλύτερος, ο καλός και ο μέτριος. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όπως και να είναι η Arsenal, παίζει στο εγγλέζικο πρωτάθλημα, έχει καλό παίχτη. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκριθεί ο σέντρεφορ του Ολυμπιακού, όποιος και είναι, με το Λακαζέτ.
είναι πιο καλός παίκτης ο Γάλλος. Ναι. Και θέλω να σου πω μετά, δεν μπορεί να έρχεσαι μέσα με δύο στόπερ τον Μπα και τον Σεμέδο. Και να είσαι στην ευθεία στο Λακαζέτ. Τι πει, αυτό το ποδόσφαιρο δεν το παίζει, πώς να σου δώσω καταλάβεις. Η καλύτερη ομάδα στον κόσμο με ομάδα τρίτης κατηγορίας. Εδώ πιάνεις. Ποιος είναι ο σέντρεφο? Ο Λακαζέτ. Θα πάει ο Μπα πάνω του. Πάει. Man to man. Έρχεται εδώ, εκεί ο άλλος. Έρχεται εδώ, εδώ ο άλλος. Όταν παίζει man to man, δεν θα κάνει τον γκολ. Ναι. Όταν όμως μπαίνει στη μέση εδώ και μπαίνει ο Μπεγκάν από εδώ και κάνει την μπάλα εδώ, με ένα βήμα δεν προλαβαίνουν. Αυτός κοιτάει τη σέντρα, δεν βλέπει πίσω του. Αυτός αντί να κλείσει, μένει στη θέση του, πάει μπάλα εδώ, πετάγεται ο Λακαζέτ, το κόλλησε. Ναι. Δηλαδή απλά πράγματα αυτά δεν τα βλέπει ο προπονητής. Δεν τα διορθώνει. Δεν κάνει. Παίζουν ένα ποδόσφαιρο, δηλαδή σαν να παίζω με τον Εργοτέλη. Ναι. Όχι. Σε κάθε παιχνίδι θα μελετήσει τον αντίπαλο, θα μελετήσει τα σέντρεφορ, θα μελετήσει όλα. Γιατί χτες η Άρσεναλ, για μένα, είναι ομάδα σου. Ναι. Χειροτέρα Άρσεναλ δεν έχω δει στην καριέρα. Συμφωνώ. Όλο με τον Μπεργκέρ ποτέ. Όλο πιτσιρίκια μέσα. Και... εκεί. Μπράβο. Ναι. Μετά, στόπερ. Τι στόπερ τώρα, Νταβίτ Λουίς, μετά Παπασταθόπουλος, μπακ δεξί, μπακ δεξί και δεν εκμεταλλεύεσαι, είσαι νεκρός. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις, δεν τους βλέπεις, κοντούλιδες, τα σέντρε μπακ όλοι. Εχθές ήταν η χειρότερη Άρσεναλ που έχω δει εγώ. Ναι, ναι. Άλλο τώρα. Μα την έχουμε δει με Ολυμπιακό, δέκα χρόνια παίζει συνέχεια. Μπράβο, όλων των εποχών, δεν έχω, τη βλέπω μέσα, την κάνει. Έτσι δεν έχει παίξει τόσο χάλια. Και δεν έχει εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός σε 50.000, 30.000, 40.000 κόσμο, 35, να στείλεις ωραία την ομάδα σου. Επιτρέπεται να χάνεις. Μα σου βάζει δεξί μπακ τον Παπασταθόπουλο και για να χωρέσει το Λακαζέτ βάζει δεξί εξτρέμ τον Ομπαμεγιάνγκ, που εγώ θεωρώ ότι στα εξτρέμ είναι ακίνδυνος. Έχει μια ταχύτητα, αλλά είναι μακριά από τον γκολ όταν είναι στη γραμμή. Έτσι. Έτσι. Και έχεις μια δεξιά πλευρά από την Arsenal. Και δεν πας εκεί, έχεις Τσιμίκα και βάζεις και Βαλμπουενά. Ε, βέβαια. Ωραία. Έκανε κάποια ανεβάσματα για ο μένα, Τσιμίκας. Αλλά, για μένα, καθαρά, τώρα το καλοκαίρι, πρέπει να πάρουν δρόμο. Βαλμπουενά, πάρ' την ελευθερία σου. Τον ανανέωσε. Αυτά είναι. Άμα είσαι εκεί, πάρ' την ελευθερία σου, να παίξεις στον Ολυμπιακό. Τι να παίξεις. Εξτρέμ. Τίποτα. Δεκάρι. Δεκάρι είναι 15 σκάλες επάνω ο Φορτούνης. Αυτός θα προσέξεις πόδια, ταχύτητα, τρίπλα, μπασίματα, νέος όλα. Ναι. Δεν κάνουν λοιπόν αυτοί. Κρατάς τον Βαλμπουενά, τι να κάνει, όταν κάνει κανένα γκολ, θα λες, α, τι λέει ο Αλέφαντος. Όχι. Τον βλέπεις, είναι δραματικός. Μπλέκεις Βαλμπουενά. Λοβέρα. Αυτοί δεν κάνουνε. Μασούρας, δεν κάνουνε. Μπουχαλάκης δεν κάνουνε για Ολυμπιακό. Ναι. Ολυμπιακός έχει γνωρίσει παίχτες ταχύτατους, σύμφωνες, γρήγορους, Γκολτζίδες, Σιντέρης, Φαντής, Γιαννακόπουλος, Αναστόπουλος, Τζόρτζεβιτς, παίχτες. Ο Καμαρά έτρεχε παντού, αλλά λίγο άναρχα, δηλαδή... Εντάξει, αυτός είναι ένας χαφάκος, μπορεί να φτιαχτεί. Ναι. Εντάξει, τον θέλουν και οι Εγγλέζοι, οπότε χθες είχε λίγο παραπάνω να δείξει, ας πούμε. Ή ο Γκιγέρμε, άμα τους φτιάξει. Ναι. Μετά πρέπει να επανέλθει γρήγορα. Πάει το δεκάρι να είναι ο Φορτούνης. Ναι. Είναι έτοιμος όμως. Ρωτάει ο Κώστας αν είναι έτοιμος. Για τα 25 λεπτά που έπαιξε χθες. Άλλο, εγώ δεν εξετάζω αν είναι έτοιμος, τι να κάνει κτλ. Πώς αρχίζει τη χρονιά. Τον εβάζει. Ναι, ναι. Τον εβάζει. Ναι. Τι 25 λεπτά. Δηλαδή βρίσκει του άλλου. Κουρασμένος, γιατί κάνει 25 λεπτά, δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Θα παίξει, πάει. Βασικός. Δεν τον πάει, μωρέ. Λες, στο λέω εγώ. Ναι. Καλά, δεν τον πάει. Εγώ τώρα να είμαι, θα πω ποιος Βαλμπουενά, ρε, πάρτε δρόμο, όλοι ξεκινάω Φορτούνης. Πόσα πόντια έχεις, έχω δύο, αλλά το ένα πονάει. Παίζεις. Δεν κάνουνε, ρε. Βαλμπουενά, Λοβέρα, αηδίες, πρετεντέρα. Τι έκανε. Πας στο Ρε Μάρτις, στο μεγαλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών, στον Ολυμπιακό
Και του λες, θέλω το Λοβέρα, πάρ τον, τον παίρνει, τον παίρνει, τον άλλον, τον ένα, τον άλλο. Και δεν φέρνεις ένα παίκτη της προκοπής, δεν στείνεις την ομάδα καλά και ο άνθρωπος έχει πάρει 22 παίκτες, εκατομμύρια και δεν βγάζεις τόσα λεφτά έχει δώσει. Σωστό. Τόσα λεφτά λοιπόν, έχει δώσει. Πάμε πριν δώσουμε το λόγο στον Κώστα για να πάρουμε και το δικό του σχόλιο αφού φτιάξαμε τον ήχο. Στη βαθμολογία των παίκτων του Ολυμπιακού έχουμε συνηθίσει τον κόσμο και σας αρέσει ο Νίκος να βαθμολογεί τους παίκτες μετά από τα μεγάλα μάτς. Χωρίς ο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πιθανό λόγο πως θα ξεκινήσουμε με τον Σα. Εντάξει. Ο Σα είναι καλός γκολκίπερ, το 8 το παίρνει. Λοιπόν, θα βάλουμε Δεν σε κουράζει, είναι σταθερό. Και έχεις και εμπιστοσύνη. Μπράβο, εμπιστοσύνη. Μπράβο Γιάννη. Λοιπόν, άρα ο Σα θα πάρει ένα 8 από τον Νίκο Αλέφαντο για να προχωρήσουμε να πάμε σιγά σιγά και στην άμυνα. Όποιον δούμε σχολιάζουμε και δεν έχω εγώ σειρά τώρα μπροστά μου. Αυτός είναι ο Τσιμίκας, έτσι. Τι γέρμα είναι. Ο Μάρ. Εντάξει, ναι. Καλός παίκτης είναι αυτός. Οχτάρι, άμα τον εφτιάχνεις. Χθες σου άρεσε. Όχι, χθες δεν τράβηξε. Δεν τράβηξε. Δεν τραβάει. Τώρα τελευταία δεν τραβάει. Είναι λίγο πεσμένο. Όλοι. Μπράβο. Άρα του βάλουμε 8. 8 για, για, το μάτς, για το μάτς, για το μάτς. Α, το μάτς 6. 6 για το μάτς. 6. Δεν τράβηξε. 6. Ωραία, πάμε στα στόπερ τώρα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Μπα. 5. 5 ο Μπα. Τι πω, ανύπαρτος. Πάμε στο Σεμέδο, ο οποίος έφαγε και την κάρτα και δεν θα παίξει στη ρεβάν στο Emirates. Σεμέδο. 5 μωρέ. Και οι δύο το στόπερ τώρα είναι αυτοί. Τα πεντάρια. Πάμε στο Τζιμίκα. Το Τζιμίκα. Τσιμίκας. 5 και μεταγραφή στα σφραγώματα Καλλιθέας. Άσε με το. 5 και ο Τσιμίκας. Τι να τον κάνεις τώρα. Παίζει στον Ολυμπιακό τώρα αυτοί οι παίκτες. Ναι. Αυτοί οι παίκτες στον Ολυμπιακό. Ο Τσιμίκας. 15 κιλά ζυγίζει. Κεφάλι δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Αν βγει καμιά φορά, θα κάνει καμιά σέντρα. Άμα μπω εγώ, σέντρα θα κάνω εσύ. Αμυντικά σου αρέσει. Αμυντικά καλό. Έλα, δεν τον υπολογίζεις αυτόν. Όταν έχεις εξτρέμ και βλέπεις τον Τζιμίκα πώς θα σε κόψει. Κιλά δεν έχει. Κεφάλι δεν πηδάει. Κάτω τι να κάνει. Τίποτα. Για πάμε στα χαφ. Δεν μ' αρέσουν. Για πάμε στα χαφ. Γι' αυτό τι πληρώνει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Να έχεις πόπι σου. Γκυγέρμε. Είναι καλό χαφ αυτός. Νοικοκυρεμένος. Και ξέρει και πάλι έτσι. Μπορεί να αποδώσει καλά άμα mm-hmm. πάνε δίπλα του. Γκυγέρμε Καμαρά. Μπορεί να φτιάχνουμε. Σ' αρέσει αυτό το δίδυμο. Ναι. Τι βάζουμε στον Γκυγέρμε. Εντάξει, τώρα πεσμένοι. Είναι 7. 7 ο Γκυγέρμε. Αλλά παραμένει ψηλά στη βαθμολογία. Ναι. Ο Γκυγέρμε. Πάμε στον επόμενο. Κάνει για να μείνει. Καμαρά. Έτρεξε πολύ. Εντάξει, αλλά. Τρέχει λίγο άναρχα, δηλαδή. Άμα τους βάλεις δύο αυτούς και βάζεις ένα δεκάρι το Φορτούνι, ναι. Μπορεί να σου πάνε καλύτερα. Mm-hmm. Δεν είναι κακός ο Καμαρά. Ωραία. Φτιάχνεται. Mm-hmm. Με δουλειά, με μίλημα. Προπονητής πρέπει να τον βελτιώνει. Έχει προσόντα. Τι βάζουμε. Τώρα εντάξει, 6. 6. Δεν τραβήξα. Πάμε στην αδυναμία του Νίκου τώρα. Να δούμε και το τρίτο χαφ. Μπουχαλάκης. 3. 3. Ανύπαρτος. 3. Δεν υπήρχες. Με 10 παίχτες παίζεις. Ναι. Με 10 παίχτες. Πάμε στην τριπλέτα μπροστά. Βαλμπουενά. 5. Πεχτάκος να φεύγει. Λευτέρα μεταγραφή. Ναι. Στο χέρι αυτός ο Μπουχαλάκης. Να φεύγουν. Στο χέρι. Και Βαλμπουενά, ε. Στο Μασούρας. Βαλμπουενά. Βαλμπουενά ξέρω που έπαιζε, Γιάννη. Μαρσέη. Μαρσέη. Και Φενέρ. Εδώ και 20 χρόνια, στη Μαρσέη, εγώ ναι, ναι, ναι. 15. Με συλλοσχωρεμένος ο Ηλιάδης ναι. και πήγαμε. Μόλις τον είδα, τους λέω, δεν κάνει γκολ ποτέ αυτό. Πήγαμε τον Νίκο τον Γεωργόπουλο. Είχαμε πάει. Δεν κάνει γκολ. Τον είχες δει. Το βλέπει. Και εκεί, δώσου, τίποτε. Ό,τι παίζει τώρα, ναι. ό,τι παίζει, έπαιζε τότε. Μάλιστα. Το ίδιο, δηλαδή με βαθμολογία, 5 έπαιζε. Μα μου λέει ο Βραμίδης ότι είχε 18 ασίστ. Ποιος? 18 ασίστ. Ποιος το πάθει. Ο Αβραμίδης μου λέει 18 ασίστ. Ποιος ο Αβραμίδης.
Ο Αβραμίδης πρέπει να πάει φυλάκι 5 χρόνια. Έξω είναι κακός που είναι έξω. 18 ασίστ. Ασίστ, ναι. Τι ασίστ. Παίζεις με ποδόσφαιρο, ασίστ το βγάλαν, αυτοί το έχουν βγάλει. Ναι. Δεν ξέρουν τι να κριτικάρουν, ναι. Γιάννη, ναι, ναι. Και βγάζουν ασίστ. Το ασίστ. Ασίστ. Ναι. Τι ασίστ. Ναι. Δηλαδή εμένα μου δίνεις την μπάλα, ναι. Εμένα, ναι. Όσο ετών είμαι. Μου τη δίνεις, τον βλέπω να πούμε είναι εκεί, του τη δίνω 2 μέτρα μπροστά, ασίστ το αλέφαλο. Έγραψε ασίστ. Αιδίες. Σωστό. Λοιπόν, πάμε στην άλλη αδυναμία του Νίκου, να δούμε και το Μασούρα. Τρία. Τρία. Και μεταγραφή στο χέρι αύριο. Φεύγουν τα τριάρια. Μην ξανάρτης. Ναι. Πάμε τώρα στο... Άμα, άμα θέλεις, ναι. Άμα θέλεις, μόνο μπακ, αν back. Το βγάλεις. Το κουβεντιάζεις. Όχι, να θα τον πλακώσεις όμως, ειδικός ο άνθρωπος να ξέρει μπακ, πώς θα τριπλάει, τι θα κάνει, να τον βγάλεις μπακ. Εξτρέμ. Και τέτοια, άστονε. Χαλάει όλο το... σκηνικό. Κρατήστε το κύριε, μην δείτε το Μασούρα μπακ σε λίγα χρόνια. Μπακ, κατευθείαν. Πάμε και... Μα είναι και γεννημένος για μπακ. Ναι, τα σωματικά του προσόντα, όλα αυτά. Στην αδυναμία του Αβραμίδη τον Ελαραμπή. Ο Ελαραμπή. Τι. Στη Μακρόνησο να φυλάει... 20 γκόλ έχει κάνει. Ναι, μωρέ, στη Μακρόνησο να φυλάει τους φυλακισμένους τώρα. 20 γκόλ είναι λίγα. Ελαραμπή. Ναι, λίγα είναι 20 γκόλ. Εγώ τι σου λέω, τι 20 γκόλ. Ναι. Εδώ. Ναι. Αν ο Ελαραμπή, ναι. Πάρει μεταγραφή και, ναι. Τον πάρει μια ομάδα, γελάει, ναι. όλη η Ευρώπη. Αν τον πάρει, εγώ τι σου λέω. Έβαλε γκολ με την Τότεναμ. Και αν βάλει γκολ με την Τότεναμ, ναι. Έβαλε και ο... Την έχει κάνει ο Μουρίνιο την Τότεναμ, να πέσει κάτω. Έτσι. Τίποτα άλλο δεν λοιπόν, σου λέω. Αυτή είναι, αυτή είναι η βαθμολογία από τον Νίκο. Δεν κάνουν αυτοί οι παίχτες τίποτα. Α, πρέπει να φύγουν. Μαρτίνς. Μαρτίνς. Τρία. Τρία. Δεν υπάρχει προπονητής Μαρτίνς, δεν τον βλέπεις. Δεν τον βλέπεις. Λοιπόν. Κάθε μέρα φασόλια τρώει. Φασολάδα τρώει. Δεν συνέρχεται. Άμα τρως κάθε μέρα φασόλια, ναι. Πίζει σκόλες. Το μυαλό, έτσι, πάει, σκόλασε. Τον βλέπεις. Κώστα, για πες μας. Για στην Τούμπα θα περάσουμε καλά, Εμμανίκα. Τι, πήρες αερά. Εγώ τι αέρα να πάρω. Εγώ πριν το μάτς το παίζαμε 2-3 γκολ, όμπερ, αυτά. Έχει βγει ο Ολυμπιακός, η χάπη είναι τεντώστη. Γιατί δεν είναι χάπη, όπως ο Ολυμπιακός. Και γενικής αντοχής μεγάλης και θα στα λίγα μέτρα, ειδικά ο Μπουχαλάκης. Λοιπόν, ο Μπουχαλάκης βγαίνει, μπαίνει ο Φορτούνης δεκάρι, ωραία. Μπαίνει ο Βαλμποενά εξτρέμ, όπως ήτανε, και όλο βέρα παίζει με 3 δεκάρια. Για ποιο λόγο, στο 65 λεπτά 70, είναι τόσο καλός ο Ολυμπιακός και κακή άρθρα να παίξει με 3 δεκάρια σαν να... με τον Πανετολικό, ας αυτή, πούμε. Αυτή όντως ήταν η απορία σχεδόν όλου του κόσμου που είχε πάει χθες στο γήπεδο. Ναι. Βέβαια, βέβαια για το Φορτούνι να πούμε ότι τουλάχιστον εμένα έτσι μου φάνηκε, με το που μπήκε μέσα την πήρε λίγο την ομάδα πάνω του, άνοιξε το μάτς, αλλά μέσα και Βαλμπουενά, μέσα και Λοβέρα, δεν έμεινε κάτι να μαρκάρει. Αυτοί οι τρεις χαπ δεν είναι για τον Ολυμπιακό του Μαρινάκη. Όπως λέω για τον Μπάουκ, δεν είναι κάπο Μαωρίσιο. Έτσι. Ναι. Εγώ από το Σταυρίδη και τον κύριο Μαρινάκη θέλω να δω καλύτερο χαπ από τον Μπουκάκη. Εγώ που είμαι ο βέβαιος. Γιατί τραβάει πρέσικο Ολυμπιακός ψηλά. Για ποιο λόγο. Να έχει χτυπάσει, βγαίνει εύκολα από την περιοχή της Άρσενα. Για ποιο λόγο να γίνει εκεί η άμυνα. Υπάρχει κανένας λόγος. Δεν μπορεί δηλαδή, με συγχωρείς, να περιμένει να δώσει την κατοχή λίγο όπως την έδωσε ο, όπως το λένε, της Ατλέτικο προπονητής στον Κλοπ και έφευγε με αντεπιθέσεις και έγινε 1-0, παρέμεινε, θα μπορούσε να γίνει 2-3-0. Δηλαδή ανεβαίνει επάνω 4 παίκτες της Arsenal, οι οποίοι είναι ο Αργός στον Παπασταθόπουλος. Μόλις είδα εγώ τον Παπασταθόπουλο δεξί μπακ, λέω γκολ γκολ, ένα γκολ Ολυμπιακός θα το κάνει. Ο μεγαλύτερος φλόρος, center back, ο Λουίτς, ο μετριότατος Μουσταφή και ο άλλος που είναι ο Σάκα, ο οποίος είναι extreme και παίζει back. Ωραία. Αυτά δεν βέβαια. Για ποιο λόγο να μην φύγει ο Ολυμπιακός με Βαλμποενά, Μασούρα, ένα χαφ και τον αφού είναι στο κέντρο περισσότερο. Δηλαδή και να χτυπήσει και στην πλευρά του... Του Παπασταθόπουλου. Εντάξει, το είδαμε αυτό για να είμαστε και ειλικρινείς στο πρώτο πεντάλεπτο. Έτσι, πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, ναι, που έκανε και τις ευκαιρίες μεγάλες. Μετά αυτή η τρεις χάψη σε υψηλό επίπεδο,
εύκολα τους περνάς. Και βλέπω τον Μπουχαλάκη στο βίντεο, λέω κοίταξε ο Αλέφαντος μας μαθαίνει μπάλα. Πάει επάνω του για παράδειγμα ο Τσάκα και ο Γουλτό, πως το λέει και ο Γιουντούζη, τον κάνουν κάποιο. Ναι, ναι. Εύκολα περνάει. Χθες ήταν καλός ο Μπα στον Ολυμπιακό, έκοψε πάρα πολλά και ψηλά και χαμηλά, ήταν πολύ καλός. Για ποιο λόγο όμως να μην πάρει την κατοχή Αρσενάλ και να φύγω εγώ στην κόντρα, είναι ντροπή. Πρέπει να κάνω πίεση ψηλά εγώ. Και είδαμε, και είδαμε το αντίθετο, έτσι. Είδαμε το αντίθετο, ύστερα. Σούτ από μέσα απόσταση δεν έχω. Και οι τρεις. Ο Μπουχαλάκης είναι αργός. Αλλά κεφάλι δεν έχει. Μπουχαλάκης, Κώστα μου πρέπει να πάρει τη μεταγραφή στο χέρι και άντε στην ευχή της Παναγίας. Στην ευχή της Παναγίας. Αργός αυτός. Ο Βαλμπουενά δεν κάνει για εξτρέμα αργός. Ο Αλαραμπή αργός. Στείνεται εκεί σε 5-10 μέτρα κάνει κανένα γκολ. Καταλαβες. Ναι. Αργοί παίχτες αυτοί, δεν γίνεται, δεν τραβάνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε να λίγο και την εντεκάδα της Arsenal για να επιβεβαιωθεί και αυτό που είπε ο Νίκος ότι είναι σε μια μεταβατική περίοδο, πολλοί πιτσιρικάδες μέσα και σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με την Arsenal των προηγούμενων ετών που είχε παίξει με τον Ολυμπιακό. Σοκράτης, δεξιμπάκ, Μουστάφι, Νταβίδ, Λουίς, Σάκα, Τσάκα, Γκετουζή, Γουίλοκ, ο Μπαμεγιάνκ, Μαρτινέλη, Λακαζέτ. Μεταξύ μας, Γιάννη, δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά θέλω να κριτικάρω. Και δέκατη θέση, καλά είμαστε στην Αγγλία. Τέτοια Arsenal δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Γι' αυτό είμαι αγανακτισμένος με τον Ολυμπιακό. Που δεν μπορείς να χτυπήσεις αυτή την Arsenal. Δραματική. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για βάλτη σύνθεση. Πάμε λίγο να δούμε. Ναι. Σοκράτης Παπαδόπουλος. Και δεξί μπακ κιόλας. Γελάω κόσμος. Γελάω κόσμος. Στόπερ. Ναι. Κοντός. Μια ταχύτητα έχει. Εντάξει. Το παίζεις. Δεν σε νοιάζει να σε τρακάρει, ξέρω εγώ. Αν ο Σεμέδο πετάει, είναι πιο ξέρεις. Ναι, ναι, για ναι, να βλέπεις. Μετά, Νταβίδ Λουίς, Μουσταφή, κοντούλιδες. Και Γκελαδόρη. Ο Μουσταφή Γκελαδόρος. Μέγας. Ο Νταβίδ Λουίς πολύ soft. Ναι. Δηλαδή στόπερ τώρα που... Μπράβο. Σακά, μετά Ξάκα, Γκεντουζή, κάτι Χαβγούλγο. Με τα μαλλιά, ναι. Ο Μπαμεγιάν δεν έγινε, ο Μαρτινέλ δεν υπήρχε, ο Λακαζέτ τον γκολ που έκανε. Δηλαδή μια Arsenal χειροτέρα που έχω δει. Τη βλέπω στην Αγγλία. Ναι, ναι. Έτσι ποτέ έτσι δεν όχι, την έχω έτσι δει. Όχι. Εμένα μου έκανε εντύπωση και ο Σοκράτης εξιμπακ και ο Μπαμεγιάνκ εξτρεμαντή για σεντερφόρ. Να ξέρεις καλύτερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε, προτείνω τώρα το ρεπορτάζ ολοκληρωμένο. Ολυμπιακός Arsenal 0-1. Θα επιστρέψουμε για να μπούμε σε ρυθμούς ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα δούμε πιθανές εντεκάδες και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε ψωμάκι ακόμα. Οι λεπτομέρειες σε πολλές εκφάσεις της ζωής, πόσο μάλλον στον αθλητισμό, κάνουν τη διαφορά. Και στην προκειμένη περίπτωση και στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Arsenal, οι ερυθρόλευκοι της πλήρωσαν ακριβά. Οι λιγοστές ευκαιρίες που είχε δεν μετατράπηκαν σε γκολ, ενώ οι Gunners μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το momentum στο τελευταίο δεκάλεπτο και να σκοράρουν το μοναδικό γκολ που τους δίνει το προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς σε λίγες ημέρες στο Emirates. Μπορεί να πει κανείς ότι στα πρώτα 10-15 λεπτά όντως είχαμε τύχη, αλλά αντίστοιχα και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ τυχερός στα τελευταία 20 περίπου λεπτά, διότι θα μπορούσαμε και εμείς να έχουμε σκοράρει σε 2-3 φάσεις. Μάλιστα, είχαμε και ένα δοκάρι. Οπότε αυτή είναι μια φυσική εξέλιξη, μια φυσική καμπή μέσα στον αγώνα. Έχω δει τα στατιστικά, έχω παρακολουθεί τα στατιστικά του Ολυμπιακού τα τελευταία 2 χρόνια και ήταν εντυπωσιακή η απόδοσή του. Οπότε σίγουρα αναμέναμε ένα πολύ δύσκολο αγώνα σήμερα. Το βέβαιο είναι ότι ο επαναληπτικός στο Emirates θα είναι πάρα πολύ διαφορετικός και κατά σε μεγάλο βαθμό μετράει ότι πετύχαμε ένα εκτός έδρας γκολ. Αυτό είναι αλήθεια. Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ γρήγορο ρυθμό, με τον Ολυμπιακό να παίζει ψηλά, να πιέζει την Arsenal και να χάνει μια σπουδαία ευκαιρία στο 3ο λεπτό με τον Βαλμπουενά, που μέσα από την περιοχή και διαγώνια νικήθηκε από τον Γερμανό Λενό. Όσο πέρναγε η ώρα, η Arsenal έβρισκε περισσότερους χώρους και απείλησε σε 2 περιπτώσεις με τον Λακαζέτ, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να βρει στόχο. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Πειραιώτες συνέχισαν να είναι και πάλι ζωηροί, να πιέζουν την Arsenal, όμως να μην μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες εκείνες ευκαιρίες, ούτως ώστε να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα του Λένο. Η αλλαγή του Κώστα Φορτούνη στο 64ο λεπτό και λίγο αργότερα του Λοβέρα, που πήρε τη θέση του Μασούρα, δεν βοήθησαν σε καμία περίπτωση. Αντίθετα,
έδωσαν την ευκαιρία στην Arsenal να βρει χώρους, αφού ο Ολυμπιακός έπαιζε με μείον ένα στη μεσαία γραμμή. Και κάπως έτσι, στο 81ο λεπτό του αγώνα, από τον Aubameyang και την πάσα του προς τον Σακά, ο αριστερός μπακ της Arsenal έβγαλε τη σέντρα και ο Lacazette σκόραρε το μοναδικό γκολ. Νομίζω πως πραγματικά σήμερα κάναμε ένα καλό παιχνίδι σε γενικές γραμμές. Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Κάναμε 20 με 25 λεπτά ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα και αναγκάσαμε την Arsenal να δυσκολευτεί αρκετά. Στη συνέχεια η Arsenal άρχισε να κερδίζει μέτρα και αυτό το κατάφερε γιατί έχει πάρα πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Ιδιαίτερα στην επίθεσή της είναι αρκετά δυνατή. Είναι συγκεκριμένοι παίχτες που κάνουν τη διαφορά στην ομάδα τους. Νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά ισορροπημένο. Στο δεύτερο ημίχρονο επίσης μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά. Στη συνέχεια, νομίζω πως άμα κοιτάξουμε σε γενικές γραμμές το παιχνίδι, είχαν και οι δύο ομάδες ευκαιρίες. Εμείς ίσως περιμέναμε και δικαιούμασταν κάτι καλύτερο σχετικά με το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μειονέκτημα, όμως όλα είναι ανοιχτά. Θα πάμε στο Λονδίνο και θα διεκδικήσουμε όλες μας τις πιθανότητες, γιατί πραγματικά πιστεύουμε στον εαυτό μας και νομίζουμε πως μπορούμε να κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα, αν ο Γάλλος δεν είχε νικηθεί από τον Σα στο 85 και αν ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος δεν είχε το δοκάρι στο 87ο λεπτό του αγώνα, ίσως τα πράγματα να ήταν χειρότερα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πλέον καλείται να ξεχάσει την λόγω αναμέτρηση και να σκεφτεί την Τούμπα, εκεί όπου θα δώσει τον υπερπάντο αγώνα για να κρατήσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο εν ώψη play-off. Ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, όπως είχα πει και εγώ, όπως είπα και χθες, ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Στο πρώτο τέταρτο ήταν κυρίαρχος, κυρίως λόγω και της έδρας που βοηθάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Έχουμε ακόμα 90 λεπτά, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Σημαντική νίκη για μας, κυρίως το εκτός έδρας γκολ. Αλλά ακόμα ένα 90 λεπτό το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, μένουμε λίγο ακόμα στον Ολυμπιακό. Ένα ωραίο εδώ για Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι τρομερός, έχουμε πει, έχει δώσει την ψυχή του για Ολυμπιακό. Και λέει εδώ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν γινόταν να απουσιάσει από τον Γιώργος Καρασκάκης και το μάτς του Ολυμπιακού με την Arsenal. Είναι ο άνθρωπος άλλωστε που έχει γιγαντώσει το θρύλο σε όλα μας, σε όλα τα επίπεδα. Ο ηγέτης των Πειραιωτών έδωσε το παρόν στο κατάμεστο ναό και μάλιστα πριν από την έναρξη του μάτς κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν σταμάτησε να τραγουδά στο μάτς με την Arsenal. Στο ναό μάλιστα έδωσε το σύνθημα για νίκη στην Τούμπα την Κυριακή επί του ΠΑΟ στο ντέρμπι κορυφής πρωταθλήματος. Μαγική ατμόσφαιρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Κατάμεστο και καυτό ήταν το Γιώργος Καρασκάκης στο μάτς του Ολυμπιακού με την Arsenal για τη φάση των 32 Europa League. Με τον κόσμο του θρύλου να παίζει μεγάλη μπαλά και χθες το βράδυ. Οι ερυθρόλευκοι οπαδοί απέδειξαν για άλλη μια φορά και μάλιστα περίτρανα ότι είναι η καλύτερη του πλανήτη. Φωνή και τραγούδι για κάτι παραπάνω από 90 λεπτά, μετατρέποντας σε υφέστο το φαλυρικό γήπεδο. Τρομερή ατμόσφαιρα από τους φιλάδους των Πειραιωτών, πραγματικά τεράστια βοήθεια και ώθηση στην ομάδα του Πέντρου Μάρτης και αντίστοιχα εφιάλτης για τους Λονδρέζους. Με τους οπαδούς του μεγαλύτερου ελληνικού συλλόγου να δείχνουν στην αγγλική ομάδα τι σημαίνει έδρα και Πειραιάς. Και για μένα, ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών, Μαρινάκης. Κάνει εκπληκτικά πράγματα και θα κάνει. Αλλά από εκεί πέρα, Μάρτης, παίχτες, ότι είναι. Η ατμόσφαιρα πάντως όντως ήταν πολύ ωραία χθες ο Καρεσκάκης. Είναι ατμόσφαιρα ευρωπαϊκού γηπέδου. Να πάμε να δούμε τώρα πιθανές εντεκάδες και σχήματα εν ώψη ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό να παίζει χθες το βράδυ ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σήμερα δεν υπήρχε προπόνηση, υπήρχε μόνο ξεμούδιασμα. Για τον Ολυμπιακό την Κυριακή, Νίκο. Τι είπες, Κωστά? Θα υπάρχει κούραση για τον Ολυμπιακό. Αν θα υπάρχει κούραση για τον Ολυμπιακό, επειδή. Έλα τώρα, δεν υπάρχουν κουράσει. Δεν υπάρχει. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Κούραση. Τι λες τώρα, μου. Κούραση. Τι φορτώνεις και ξεφορτώνεις. Τι θα πούνε αυτοί όταν φορτώνουν και ξεφορτώνουν από 100 τσουβάλια ο καθένας. Σιγά. Παίζεις ρε, τρέχεις. Πας το βράδυ σπίτι, κοιμάσαι στις 10 η ώρα 11, ξυπνάς στις 11 την άλλη μέρα, το απόγευμα πετάς. Πετάς. Εμείς τα έχουμε περάσει. 12 ώρες δεν κοιμόμαστε την εβδομάδα. Σιγά ρε, τους βάλαμε να σκάβουνε. Κούραση. Τι κούραση. Ορίστε. Ο Ραυτόπουλος. Ναι, κούρα. Τι νομίζεις, ότι σηκώνεις τα βάρη, κουράζεσαι εσύ.
Εσύ κουράζεσαι πιο πολύ από αυτούς. Λοιπόν, να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά και στο Facebook στη σελίδα του Νίκου Αλέφαντου. Το βλέπετε στο σχετικό πίνακα. Και να δούμε λίγο πιθανές εντεκάδες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσεγγίσει ο Μαρτίνς και αυτό το μάτς. Και με συγχωρείς, Γιάννη, ναι, στον Ολυμπιακό. Ξέρεις τι είναι τώρα να πέσει στον Ολυμπιακό. Πρώτη του μηνός, Μαρινάκης στις 28 του προηγούμενου μήνα τους πληρώνει. Ξέρεις τι είναι το πριμ, να το πάρεις την άλλη μέρα, να κάνεις. Τα έχεις όλα. Σε κάνει δηλαδή ο Μαρινάκης να φουλάρεις. Τι κουράζεται. Άμα δεν κουράζεται τότε, τέρμα. Τι να πούν οι άλλοι που σκάβουνε για να βρουνε τον υπόνομο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Πιθανή εντεκάδα Ολυμπιακού για το κυριακάτικο ντέρμπι στην Κούμπα. Ακουράστηκε. Εδώ πάλι με 4-3-3, πάλι με Καμαράκι, Γέρμε, Μπουχαλάκι και με τον Χασάν αντί του Ελαραμπή. Σκέψτε, τον Χασάν δεν τον είχανε δηλώσει. Ναι. Λοιπόν, είναι η ίδια εντεκάδα που είδαμε χθες με μία αλλαγή τον Χασάν αντί του Ελαραμπή. Η μία εντεκάδα είναι αυτή. Η άλλη είναι να έχει Φορτούνη και να είναι 4-2-3-1 με Φορτούνη δεκάρι Χασάν. Εδώ μέσα για μένα Μασούρας, Βαλμπουενά, Μπουχαλάκης, μεταγραφή στο χέρι, πωλήστε αύριο πρωί. Και τρεις έξω, ε. Κατευθείαν τίποτα. Τζιμίκας θα δούμε. Θα πάω να βρεις Μπακάρα. Ο Μπα. Κατευθείαν φέρε μια ομάδα, πάρ' τα φύγε. Και σε Μέδο, καλή δουλειά, δώσ' του, προπόνηση φτιάχνεται. Αν του βάλεις καλό δίπλα, ο Σάτα δίνει. Ναι, ο Μάρ να ανέβει πάλι. Ο Μάρ, μπράβο, θέλει δουλειά, θέλει Χασάν. Τέτοια. Αν τους φοβηθείς, ποιος. Χασάν έχει κάνει 3 γκολ. Ποιος είναι. Ο Χασάν που έφερε πίσω. Ο Χασάν να μείνει. Να μείνει, ε. Ψηλός είναι, φτιάχνεται. Τον θέλει. Βέβαια. Καλά εξτρέμ και με Φορτούνη πίσω τέρμα. Και μετά Φορτούνη θα παίζει πίσω. Άστο τώρα Βαλμπουενά εξτρέμ. Ούτε δεκάρι κάνει. Τίποτε. Ελευθέρα πάρτε τη φύγετε. Ευκαιρία είναι τώρα. Ναι. Μαρινάκης θα τους καθαρίσει. Τον ανανέωσε Νικό. Το Βαλμπουενά που αυτά είναι για τα λάθη. Και του λένε οι άλλοι. Και αυτά είναι τα λάθη. Ορίστε. Πάρτον. Τι αν λοιπόν, το πάρεις. Πάμε. Έχουμε και άλλη πιθανή. Όχι. Έχουμε ΠΑΟΚ. Να δούμε. Α, έχουμε και. Ναι. Τι να πάει με 4-4-2. Δεν παίζεται έτσι. Δεν παίζεται έτσι. Πολύ δύσκολο. Αυτός που θα βάλει Φορτούνη δεξιά, Βαλμπουενά από αριστερά, φυλακές Αβέροφ, να πάω το πρωί αύριο να του χώσω 20 κλωτσές. 20. Αν βάλει το Ρόμβο, το Φορτούνη δεκάρι και το Βαλμπουενά. Τίποτα, ξεχασέτε αυτά. Μόνο το Χασάν θα κρατήσει. Αλαραμπή, Βαλμπουενά δρόμο, Μπουχαλάκης δρόμο. Ομπά θα δούμε. Θα δούμε. Και Καμαρά. Εκεί, Γκυγέρμε, θα τους πάρεις και ένα καλό χαφ, Φορτούνης δεκάρι και δύο κυνηγούς καραμπινάτους. Ναι. Γρήγοροι, όλα, όπως ένας καλός παιχταράς, ναι, που μου αρέσει και τον έχω εδώ. Ο Χάλαντ. Είναι ο Γκάλαντ. Ο Χάλαντ. Τον είδες, ναι. Σύμφωνας. Το ξέρεις, ναι, ότι το Χάλαντ τον είχε προτείνει ο Μοντεστό στον Ολυμπιακό για 20 χρονών. Τα βλέπεις. Όχι 20 χρονών, τι 20 χρονών, αφού. Τα βλέπεις. Ορίστε. Λοιπόν, 16 χρονών και δεν τον πήραν. Λοιπόν, και χτες τον είδα, κάτι πόντια, μια ταχύτητα. Βολίδες. Σωματικά προσόντα, το νέο αστέρι που βγαίνει στην έτσι, Ευρώπη. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Θα δούμε. Λοιπόν, να δούμε και ΠΑΟΚ, να μας αναλύσει λίγο ο Κωστής. Κοίτα, Βιερίνια με σύμπαν. Ναι. Είναι πολύ γέλιο το ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, μια συνέχεια, μπορεί δεν μπορεί, και για να μην βγει έξω από την εντεκάδα. Ένας μαύρος του ΠΑΟΚ, ο Βιερίνια. Δηλαδή, 1,67 ύψος, τετράδα άμυνας, Ολυμπιακός με Χασάν, ο Μπουχαλάκης 1,90, ψηλός, ποιος θα. Δηλαδή, είναι το ΠΑΟΚ ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι ψωμάτος. Ο Βιερίνια καλά. Δε, Κώστα, δεν ακούμε, ούτε τα μισά δεν ακούμε, φιλαράκι. Να πάμε σε βίντεο, να δούμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ αφού κουβεντιάσουμε για το κυριακάτικο ντέρμπι και να προσπαθήσουμε λίγο να φτιάξουμε τον ήχο του Κωστή. Πάμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, οπότε είμαστε έτοιμοι, παιδιά.
Αντίστροφα μετρών πλέον στον ΠΑΟΚ για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Αμπέλ Φερέιρα έχει καταστρώσει τα πλάνα του. Έχει μελετήσει αρκετά τον Ολυμπιακό και ειδικά μετά το παιχνίδι των Πειραιωτών απέναντι στην Arsenal. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει εντοπίσει τα αδύναμα σημεία των Ερυθρολεύκων, τα οποία είναι κυρίως στις μεταβιβάσεις της μπάλας και στις αποφάσεις που έχουν η μεσαία γραμμή με την αμυντική τετράδα. Εκτός από τους τραυματίες Ζαμπά και Κρέσπο, στον ΠΑΟΚ δεν αντιμετωπίζουν κάποιο άλλο πρόβλημα, με τους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία, όπως αναφέρει η ΠΑΕ, να εμφανίζονται αποφασισμένοι για την επιστροφή στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ιβάν Σαββίδης αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη σήμερα ενόψει του ντέρμπι. Ο ισχυρός άνδρας του δικεφάλου, όπως άλλωστε συνηθίζει, θέλει να συναντηθεί με την ομάδα και να μεταφέρει το πάθος του στους παίκτες προκειμένου να πάρουν την νίκη απέναντι στους Πειραιώτες. Ωστόσο, σχεδιάζει να συναντηθεί και με στελέχη της ΠΑΕ, αφού υπάρχουν αρκετά σημαντικά θέματα στην ατζέντα. Ένα από αυτά είναι η ανανέωση των συμβολέων που λήγουν το καλοκαίρι και στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε τα κολαγόνο. Παίρνουμε δύο τέτοια και παίρνουμε κολαγόνο. Δύο και παίρνουμε ρελίφ ωραιότατο, λυφεί όλο το σώμα, πετάς. Σε ξεκουράζει και το τσάμπιον. Αυτά δώρο. Όταν πάρεις δύο τέτοια. Κολαγόνο κτλ. Μετά, θα σας πω. Πάντα θέλεις να περάσεις check-up, καρδιά, χλωροκόστας. Φανταστικός του στην Ευρώπη στον Image. Αν τον βρεις φοβερά πρωί, περνάς check-up. Ουρολόγος Μαρτίνης Σπύρος. General Ιασό. Καταπληκτικός. Φοβερός. Πρέπει να κάνεις τέτοιες εξετάσεις. Τη μέση σου, Λιαρόπλος Κωνσταντίνος. Είναι πλατεία Μαβίλη απέναντι από το Λαϊκό. Τρομερός. Δεν πιάνεται. Ξέρεις τι να κάνει εγχείρηση ο άνθρωπος στη μέση. Κουφιάνει η ώρα. Μα γίνει και μπορεί να περπατήσει. Γι' αυτό σε στέλνω στους καλύτερους. Είναι φοβεροί αυτοί οι άνθρωποι όλοι. Επιπλέον Σιούνας Κωνσταντίνος, ορθοπαιδικός. Τρομερός. Μπελοκήπους, απίθανος. Πάμε για τα αυτοκίνητα. Κόμβο Στέο κύριε Αντώνης, στο Μαρούσι, στο Δαχτυλίδι. Μόλις κόβουμε δεξιά μέσα. Φοβερά μηχανήματα, ταχεία εξυπηρέτηση, όλα και φοβερός ανάνθρωπος ο κύριε Αντώνης. Χταίο καταπληκτικό. Και από την άλλη πλευρά έχουμε συνεργείο Λάμπρου Κατσόνη, Καριώτης Κωνσταντίνος, τρομερός. Τρομερός, γρήγορη επισκευή, τιμιότητα, όλα τα πάντα. Και από κάτω είναι δίπλα στη λεωφόρο κατεβαίνοντας απέναντι από τον Άριο Πάγο η Λάμπρου, η οποία ούτε καταλαβαίνεις, σου πάρει αίμα για να κάνεις διάφορες εξετάσεις κτλ. Καταπληκτική. Καταπληκτική. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να ξανακούσουμε τον Κωστή ένα σχόλιο για τον ΠΑΟ και να περάσουμε στον Παναθηναϊκό που έχει εξελίξεις. Δεν σε ακούμε, Κωστά. Δεν σε ακούμε. Για πάμε άλλη μία. Τώρα κάπως καλύτερα. Για πάμε. Και να μην παίξει ο μάτος. Δεν ξέρω κατά αυτό. Δεν έχω τόσο βιερινιά και δημιουργούνται μάχες και στα σκημένα με τις μεγάλες περιοχές. Είμαι σε... μετά θέλω να ξεκινήσω το Μαωρίσιο δίπλα στο Μίσιτς. Ενώ ο Αγούστο πάει καλύτερα, έχει καλύτερα πόδια, δεν είναι χειρότερος και πιο νέος. Δηλαδή μετά θέλω να βάλει το Πίζεσβα, ρε αριστερά. Ο Πίζεσβα είναι σε κακό δρόμο, σε κακή κατάσταση. Δεν ξέρω αν αυτά που δυσκίσουνε τον ΠΑΟ ή αν χρειαστεί να τα αλλάξει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά ακόμα και έτσι να γίνει Κώστα, το θέμα είναι ότι άμα ξεκινήσει μια δεκάδα που θα το βγει προβληματική στην πορεία, θα χαραμίσει το λιγότερο. Εγώ θα λέω εγώ θα χαραμίσει αλλαγές, έτσι. Θα χαραμίσει αλλαγές. Μετά, δεν είναι καλό. Δεν είναι προπονητή της Άρης, για παράδειγμα, να του πάει να βάλει το παιχνίδι και να το αλλάξει με δύο αλλαγές. Δεν το κομμάτι. Αν του πάει κάτι στραβά, δύσκολα το γυρίζει. Εγώ έχω κάποιες ενστάσεις για τον Βιερίνια δεξί μπακ και έξω το μάτος και να βάλει τον Πίσεσβα αριστερά που είναι πάρα πολύ χάλια και να παίξει εκεί ας πούμε ο Πίσεσβα με τον Μπέλκα και οι δύο. Δεν ξέρω. Θα λέω πριν το παιχνίδι
για να προλάβω το κακό κατά κάτι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο εμείς στον Παναθηναϊκό. Εκεί φαίνεται πως το γυαλί έχει ραγίσει ανάμεσα σε διοίκηση και Γιώργο Δόνη. Για ποιο λόγο? Ο Γιώργος Δόνης, σε δηλώσεις που έκανε χθες στην Νόβα, άφησε να εννοηθεί πως υπάρχουν παρεμβάσεις στο έργο του. Διαβάζουμε σήμερα και για το μεταγραφικό σχεδιασμό, σύμφωνα με το περιβάλλον του προπονητή του Παναθηναϊκού, φαίνεται να του υπόθηκε ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός θα αφορά την διοίκηση και τον τεχνικό διευθυντή, τον Τσάβι Ρόκα. Για το μπάτζετ, ενώ αρχικά είχε συμφωνηθεί τιμηματικά να υπάρχει μια αύξηση με την τρίτη χρονιά, αυτή που έρχεται δηλαδή, να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής, του είπαν ότι δεν θα γίνει κάποια αύξηση. Για το θέμα του Βαγιανίδη, αν και έχει διαψευστεί από το περιβάλλον του παίκτη, υπόθηκε ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τον ποδοσφαιριστή, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έβαλε στο τραπέζι και γκαραντί συμμετοχές, κάτι που βέβαια δεν θα μπορούσε και δεν δέχεται, νομίζω, κάθε προπονητής, έτσι, ειδικά για ένα παιδί 18 χρονών, του να του επιβάλλεις σε συμβόλαιο ότι θα έχει, ξέρω εγώ, 18 συμμετοχές. Πατέρα σου και αυτή μου, ωραία. Για τον Βέλεθ... Το Βέλεθ δεν το ρωτήσανε μετά. Ακούμε ότι έχει υπογράψει προσύμφωνο με τον Ρόκα για συμβόλαιο 300.000. Δεν είχε αντίρρηση για τον Βέλεθ, αλλά... Δεν το ρώτησαν, λες. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν το ρώτησα. Εντάξει. Απλά έχει αντίθετη γνώμη, γιατί πιστεύει ότι σε αυτή τη θέση στα στόπερ δεν χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και ειδικά μία δαπάνη ενός συμβολέου στα 300 χιλιάρικα. Προτείνω εγώ τώρα να περάσουμε λίγο, να δούμε και να ακούσουμε ένα δίλεπτο χαρακτηριστικό από τις δηλώσεις του Γιώργου Δόνη χθες στην Νόβα, όταν και έσκασε η βόμβα, όπως λέμε. Και μετά θα περάσουμε να δούμε και την ανακοίνωση που έχει εκδώσει λίγο πριν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Όταν γίνονται λάθη στο παρελθόν, θα πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να προσπαθούμε να μην τα επαναλάβουμε, ώστε να μπορούμε να εξελίξουμε καλύτερα την ομάδα. Όταν τα λάθη αυτά επαναλαμβάνονται, τότε νομίζω η κατάσταση γίνεται χειρότερη στην ομάδα. Πιστεύω ότι σε όλες τις κανονικές ομάδες και σε όλες τις μεγάλες ομάδες, οι ομάδες χτίζονται πάντα με τα θέλω των προπονητών. Εγώ βρίσκομαι εδώ για να εκπαιδεύσω τους ποδοσφαιριστές, για να κάνω επιλογές, για να δουλέψω την ομάδα να πάει σε ένα καλύτερο επίπεδο. Δεν είμαι εδώ ούτε για να ακολουθήσω τις επιλογές, ούτε τις ιδέες των άλλων. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει απρόβλεπτες καταστάσεις. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να οδηγείται με σταθερότητα στην εξέλιξη. Το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες ή μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, πάνω σε αυτά που λέω, δεν μπορώ να το προδικάσω, θα το δείξει ο χρόνος. Ένα θέμα το οποίο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και η οποία δεν θέλω να ξαναγίνουν λάθη του παρελθόντος, αυτή τη φορά δεν θα το αφήσω. Και αυτό αφορά την επικοινωνία του staff με τον τρόπο λειτουργίας με τη διοίκηση της ομάδας. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό που λέω. Εγώ είμαι εδώ για να υπερασπιστώ την ομάδα, την εξέλιξή της και τη σταθερότητά της. Λοιπόν, αυτά είπε ο Γιώργος Δόνης χθες. Πόσες φορές μας έχεις πει, Νίκο, ότι δεν πρέπει να υπάρχει παρέμβαση τεχνικού διευθυντή? Πρώτα απ' όλα, ο Δόνης έχει μεγάλο δίκιο. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, πήρε μια ομάδα ανύπαρτη και άγνωστη, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Τους έκανε ομάδα, πήγε πολύ καλά, έχει ανέβει πρώτη θέση με ονόματα, ποιος ήξερε τον Μπρουζούκη, τον Αλφα, τον Γίτα. Τέταρτη, χαμός γίνεται. Επιτρέπετε, εγώ σου λέω, τελευταίους να τους είχε, θα φεύγε. Ή δεν μπορεί να, άμα είναι τελευταίος, εντάξει, θες να τον διώξεις. Σωστό, θα βάλω κάποιον, ότι θα ακούσει τον τάδε. Τώρα ο Δόνης έχει πάει τον Παναθηναϊκό στα ουράνια.
Τεταρτές τώρα ο Παναϊκός, ναι, με αυτούς τους παίκτες. Ποιος τους ξέρει, κανένας δεν ξέρει, κανέναν. Ούτε τους ήξερε. Mm-hmm. Τους έφτιαξε, πήγε καλά, έφερε τρομερά αποτελέσματα, όχι καλά, τρομερά. Και τώρα με το δίκιο του. Κύριε, εγώ την έχτισα. Θα έρθεις εσύ οποιοσδήποτε. Ο Τσάβι Ρόκα, ναι. Τεχνικός διευθυντής. Τεχνικός διευθυντής. Πάρ' την ομάδα ρε μόνος σου. Πάρ' την ομάδα μόνος σου 10 μέρες. Μόνο την προετοιμασία. Να δεις τα πηδάνει παίχτες από τα κάγκελα να πούμε. Με αυτά που θα τους λες. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο πράγμα. Αυτό είναι... Ο Αλαφούζος πρέπει να σταθεί στο ύψος του και να μην κάνει παλιαθροπιά, γιατί ο Δόνης... Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός, ναι, εγώ μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Ναι. Με κόντρα με τον Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό. Παραδοσιακά. Θέλω η ομάδα μου Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης να πετάει. Αλλά ο Δόνης, μεγά δίκιο. Άμα ήμουν δικαστής, κατευθείαν όλοι έξω ο Δόνης. Εν τω μεταξύ, και για τον Βαγιανίδη, πάει η διοίκηση να διαπραγματευτεί με ένα 18χρονο ποδοσφαιριστή. Πιστεύω ότι είναι ταλέντο, εντάξει, τέλος πάντων. Και βάζει στο συμβόλαιο εγγυημένες συμμετοχές για τη νέα σεζόν. Βέβαια. Και ο προπονητής τι κάνει τότε. Έτσι. Και μα σε 18 χρονών παιδί, όχι σε 30. Να πεις... Πολύ σωστά λέει. Μπορεί να μην κάνει. Ναι. Μα μην κάνει. Πώς θα τον βάλω. Και έχει μόνο αυτό. Και στα 18 και να κάνει, τον χαλά. Σου λέει, εγώ θα παίξω βρέξει χιονίσει. Ναι, ναι. Να δούμε την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Έχει αποδείξει εμπράκτως ότι στηρίζει και σέβεται τη θέση του προπονητή. Ως εκ τούτου και το σημερινό προπονητή της Γιώργο Δόνη, τον οποίο εμπιστεύτηκε το καλοκαίρι του 2018 και έκτοτε τον στηρίζει, ακόμα και όταν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση της διοίκησης. Σχετικά με το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, αυτός γινόταν και γίνεται από τον τεχνικό διευθυντή, πάντα σε συνεννόηση με τον προπονητή. Τέλος, οι όποιες διαφορές πρέπει να επιλύονται εσωτερικά με συζήτηση και όχι με δημόσιες τοποθετήσεις. Πέταξε και το καρφάκι στο τέλος, γιατί η δήλωση έγινε στην Νόβα, ναι, δημόσια. Εντάξει, αυτή είναι η ανακοίνωση. Φαίνεται να ερεμούν λίγο τα πράγματα και να πηγαίνουν έτσι μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Μετά θεωρώ πως θα είναι δύσκολο αν δεν αναθεωρήσει μία από τις δύο πλευρές. Εξάλλου υπάρχει κάτι άλλο, συγγνώμη Νικό και Κώστα, το οποίο το έμαθα σήμερα και νομίζω ότι στα ποδοσφαιρικά χρονικά δεν πρέπει να το έχουμε ξανασυναντήσει. Εάν ο Δόνης απολυθεί, υπάρχει στο συμβόλαιο αποζημίωση 600.000 ευρώ. Σωστά μέχρι εδώ. Ναι. Σωστά. Εάν παραιτηθεί, είναι αφύνδρομη αυτή, εάν παραιτηθεί, πριν λήξει το συμβόλαιό του, πρέπει αυτός να πληρώσει την ομάδα 600.000 ευρώ. Εγώ αυτό δεν το έχω ξανακούσει να σε συμβόλαιο. Τώρα γελάς, γελάς Κώστα, ναι. Γελάς. Τρομερά πράγματα. Μετά την δεκάρα. Γελάς, γελάς. Λοιπόν. Εκεί έπρεπε να επεμβαίνει ο αθλητικός δικαστής. Όχι, αυτά τα έχουν προφανώς συμφωνήσει μεταξύ τους. Αλλά δεν έχω ξανακούσει να υπάρχει ρήτρα την οποία πληρώνει ο προπονητής εάν παραιτηθεί πριν λήξει το συμβόλαιό του. Εάν ευσταθεί το ρεπορτάζ, έτσι. Λοιπόν, τώρα, να πούμε και για την Ξάνθη πριν περάσουμε στα διεθνή. Είχαμε σήμερα στην πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή της Super League την εκδίκαση. Ολοκληρώθηκε στα γραφεία της Ρόδριας Αρχής. Παρουσία των εκπροσώπων του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου και της ΑΕΛ, οι οποίοι ζήτησαν τον υποβιβασμό της ακριτικής ΠΑΕ, επικαλούμενοι ένομο συμφέρον. Μετά από τρεις ώρες η εκδίκαση έληξε και όλες οι πλευρές πήραν προθεσμία μέχρι την Τρίτη για να καταθέσουν τα υπομνήματα. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε για Διεθνή και Χάλαντ. Η Ξάνθη απολογήθηκε στην Επιτροπή της Διοργανώτριας Αρχής του Πρωταθλήματος για το ζήτημα της αλλαγής στη μετοχική της σύνθεση και της ανάκλησης του πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα, με τους ανθρώπους της ακριτικής ΠΑΕ να ισχυρίζονται πως δεν ενημέρωσαν την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την αλλαγή εκ παραδρομής. Πρόκειται για την υπόθεση που ήταν να εκδικαστεί την περασμένη Δευτέρα και η οποία πήρε αναβολή για σήμερα. Η διαδικασία συντελέστηκε με την παρουσία εκπροσώπων του Ολυμπιακού, Πανιωνίου και Λάρισας, που ζήτησαν την ποινή υποβιβασμού έχοντας ένομο συμφέρον. Ποια θα είναι η κύρωση, εάν τελικώς θα εφαρμοστεί αυτό που προεβλέπεται μέχρι και την ημέρα που εξεδόθηκε το πόρισμα, ή αν θα εφαρμοστεί ως κύρωση αυτό που προβλέπεται με την τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Και εκεί η ταπεινή μου άποψη είναι ότι
Υπάρχει μόνο μία κύρωση, ο υποβιβασμός, και το αιτιολόγησα μέσα στην διαδικασία, όπως το αιτιολόγησαν και εκλεκτοί συναδελφοί μου καθηγητές του Διοικητικού Δικαίου. Ο πρωτοδίκης και αναπληρωτής αθλητικός δικαστής Χριστόφορος Μάρκου έδωσε προθεσμία σε όλες πλευρές ως το μεσημέρι της Τρίτης για την κατάθεση των υπομνημάτων. Μάλιστα, λοιπόν. Εκεί, Κωστή, τι λέει το ρεπορτάζ σου? Θα την πληρώσουν. Δηλαδή δεν μπορεί να την βρουν κουσούρι με τον ΠΑΟ σε μετοχικά και αυτά. Αν και η Μαρούπα εμένα μου είπε ότι στα λογιστήρια βρίσκεται μεγάλος θησαυρός με τριγωνικές σχέσεις των μετόχων. Εντάξει, αυτά είναι νομικά και οικονομικά τα οποία θα τα λύσουν οι δικαστές, αλλά θα την βρουν σε άλλο κομμάτι το οποίο δεν έχει σχέση με τη σχέση του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη και του Σαββίδη και θα της αλλάξει τα πετρέλαια για το κομμάτι αυτό. Δηλαδή για άλλο πήγαινε, για άλλο λαβράκι πήγαινε ο Ολυμπιακός και βρήκε άλλο λαβράκι. Δηλαδή τη μεταβίβαση των μετοχών του Πανόπουλου από μια εταιρεία σε μια άλλη δεν παρουσιάστηκε ποτέ, δεν ενημερώθηκε κανένας και για ένα τέτοιο λόγο παραπλήσιο περίπου σε πέσει η ιεραρχική κατηγορία. Άρα κινδυνεύει για άλλο λόγο να πέσει Ξάνθη και όχι για αυτόν τον σημαντικό λόγο. Πάντως όλοι μας λένε ότι το μεγάλο πρόβλημα το έχει Ξάνθη και όχι ο ΠΑΟΚ. Όλοι οι νομικοί αυτό λένε. Πάντως και στο ΠΑΟΚ το ρεπορτάζ τα πράγματα δεν είναι εύκολα, γιατί τα παρουσίασαν εύκολα οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ, ο κ. Μπίλας και ο κ. Μαυροπάτης, ο οποίος τους έκανε πέρα ο Σαββίδης και έβαλε τον κ. Μπαλτάκο, ο οποίος είναι ο μέση των δικηγόρων μαζί με τον κ. Αργύρη Λίβα. Αυτοί οι δύο είναι παιχνιδιά. Τα είπαμε αυτά, Κωστίνε, τα έχουμε πει. Περιμένουμε. Ναι, περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε εκτός των συνόρων τώρα. Είχαμε Champions League Dortmund Paris 2-1. Μας είπε ο Νίκος για τον Χάλαντ, τον οποίο πλέον όλοι τον θαυμάζουμε. Ναι, ναι, ναι. Είχε δείξει τα πρώτα δείγματα και στη Σάλτσμπουργκ στο πρώτο μισό της σεζόν, όπου είχε βάλει, αν δεν κάνω λάθος, 8 γκολ σε 6 μάτς. Και τώρα με την Dortmund σκοράρει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Εδώ είναι το δεύτερο γκολ για την ομάδα της Βεσφαλίας. Ένας κεραυνός από τον Χάλαντ. Νομίζω ότι είναι ο σέντερ φορ όπως σου αρέσει. Πολύ. Σωματικά προσόντα, πόντια, ταχύτητα, μπάλα και γερά πόντια. Εδώ κοίτα εκτέλεση. Κοίτα τι ωραία εκτέλεση κάνει. Το βλέπεις. Ναι, φοβερό. Εκτέλεση 19 χρονών, γρήγορος. Πολύ μ' αρέσει σχεδόν να τον παρακολουθήσω. Εδώ κοίτα. Ναι. Δεξί αριστερό. Ναι, και δεξί και αριστερό. Το είδες σου πήγε στο γάμα. Εδώ βλέπουμε τις 100 παιχνίδια, 60 γκολ, 8 χατρίκ. 19 χρονών. Αυτός μπορεί να περάσει ο Ρονάλντο. Όλα. Μπράβο. Συνεχίζει έτσι. 19 χρονών, έχει παίξει 100 μάτσες, έχει βάλει 60 γκολ. Σωματικά προσόντα τρομερά, τον βλέπεις. Ναι. Και γρήγορο, δύο πόντια και 18 ετών, όπως λες. Τον βλέπεις ως top. Άμα συνεχίσει έτσι, ναι. Βέβαια. Λέω Ρονάλντο γιατί εντάξει δεν έχει την τρίπλα του Μέση. Άλλος παίκτης, σαν center four, ας πούμε. Τώρα. Όχι τώρα, αν έχει την προοπτική είναι 19 χρονών. Α, ναι, εκείνη, όλα τα προσόντα έχει. Ναι. Τον είδα. Mm-hmm. Σωματικά τρομερά. Τα κιλά του με μεγάλη ταχύτητα και δύο πόντια. Να σου πω και τώρα, βλέπει τον γκολ. Να σου πω τώρα κάτι, να σου πω κάτι, να σε αποτρελάνω. Ναι. Το εξιντάρι, πόσο το κάνει. Στο γήπεδο με την μπάλα, όχι να τρέχει μόνος του. 6-64. Ποιο το? 6-64, το εξιντάρι. Τι λέμε, τι με την μπάλα. Ναι. Φυσάκι. Ναι. 6-64. Το 60. Με την μπάλα. Βέβαια. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν. Και δεμένος δεν χρειάζεται ούτε να τον δέσεις. Ναι, βάρη. Ούτε να βάρη, φτώσεις. Ναι. Ταχύτητα, μπάλα, κεφάλι, πόντια. Τρομερό πράγμα αυτός ο Χάλαντ. Τρομερός. Θέλουμε λοιπόν, να τον βλέπουμε. Έτσι. Και να πάμε και Ατλέτικο Λίβερπουλ. Εδώ βλέπουμε το σκιτσάκι πώς ο Ντιέγκο Σιμεώνε διδάσκει στους άλλους προπονητές πώς κερδίζεις την Λίβερπουλ. Είναι την κατοχή η Λίβερπουλ. Ναι. Έπαιρνε την μπάλα, έπαιζε, ο άλλος την περίμενε και έφευγε. Και μετά το 1-0 περισσότερες φορές. Δηλαδή, άμα βάλει γκολ η Ατλέτικο, δύσκολα τρώει γκολ. Και μπορεί να κάνει και δεύτερο με αντεπιθέσεις και όλα αυτά. Mm-hmm. Πάντως η Λίβερπουλ πολύ κατοχή μπάλας δεν είναι για να έχει τα πόδια της Γιάννη. Δεν ξέρω ο Νίκος τι λέει. Ναι. Δεν έχει χάφ να περάσει πολλές πάσεις κτλ.
παίξει ένα ποδόσφαιρο πολύ ρηχό. Το κλασικό 4-4-2 που το βλέπουμε και στην εντεκάδα της Ατλέτικο, να το δούμε και σε full screen, με Μωράτα Κορέα, Λεμάρ Κόκε, Σαούλ Τόμας. Το παίζει πολύ καλά το 4-4-2, γιατί έρχεται πίσω και ο Κόκε και ο Λεμάρ, με Παρτέ και Σαούλ, και κάνουν από τη σέντρα και κάτω δύο τετράδες, οι οποίες έχουν αλληλοκαλύψεις φοβερή και φεύγουν πιο ωραία. Είναι το στοιχείο, δεν το αλλάζει με τίποτε. Και το παίζει απίθανα. Το παίζει απίθανα. Δεν έχουμε πλάνα, γιατί ήθελα να το, να το δούμε, εγώ φταίω, από τους πανηγυρισμούς του Σιμεώνε και το πώς ξεσήκωνε και τον κόσμο από τον πάγκο. Και εδώ είναι το κλασικό 4-3-3. 4-3-3. Έκανε ήττα. Ο Κλόπ, εντάξει, θα κάνει και κάποια, δεν μπορεί να πάει η σέρι έτσι. Το θέμα είναι ότι αποκτά ενδιαφέρον και η ρεβάνς τώρα. Γιατί είναι ένα 0, εντάξει, μπορεί η Λίβερπουλ να το κάνει 2-0, αλλά... Είναι πολύ καλή η Λίβερπουλ. Ναι. Παίζει το 4-3-3. Μες το Άμφιλντ νομίζω θα πολύ περάσει. Καλά. Μανέ Σαλάχ είναι εντυπωσιακή. Ο Φιρμίνιο... Εκεί ξέρεις τι ήθελα. Το Χάλαντ. Μπράβο ρε Γιάννα ρε. Μαζί το πάμε. Τα αριστερό. Αυτός είναι. Σαλάχ... Χάλαντ και Μανέ, φοβερή. Δεν πιάνονται. Και θα βλέπουμε και θέαμα, φοβερό ποδόσφαιρο. Θα το πάρει η Ρεάλ, όμως δείχνει τα λεφτά. Πες μου, Κωστά. Ο Πάτος, ο Σαλάχ και ο Μανέ δεν παίζουν στις άκρες. Παίζουν ανάμεσα στο μπακ και στο στόπερ. Και ανεβαίνουν πολύ ψηλά οι μπακ. Ναι, δύο. Ο Άγλον και ο Ρόμπερτσον. Και μένουν δύο χαβ και δύο στόπερ και... Δεν τρώει αντεπίθεση εύκολα. Το overlap που λένε και στο χωριό σου. Στο χωριό μου, τι του πάνε. Λοιπόν, άμα βγουν έτσι, Κώστα, με συγχωρείς, που λες, δεν είναι έτσι. Δηλαδή. Δηλαδή, άμα μπουν μέσα και βγουν τα δύο μπάκα πάνω και μείνουν πίσω δύο στόπερ και δύο χαφ, τους κάνανε σε πόσα θα τρώει κάθε 10 δευτερόλεπτα. Άσε. Αν γίνεται από τη μία πλευρά... Δεν παίζει έτσι. Η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ παίζει 4-3-3. Παίζει πολύ με την τριάδα μπροστά. Αλλά συγκλίνουνε. Άλλο. Ένα χάφαμα φύγει, τέταρτο. Πίσω είναι δεμένοι. Τα μπακ σπάνια φεύγουνε και δεν έχουν να κάνουν μεγάλα ρήγματα. Όλη η δουλειά σε αυτούς είναι η τριάδα μπροστά. Αυτή είναι η τριάδα μπροστά. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Πάμε σε προγνωστικά σιγά-σιγά. Αδικήσαμε και την Αταλάντα βέβαια. 4-1 την Βαλένθια. Αλλά δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Εδώ, Αστέρας Τρίπολης, Παναθηναϊκός. Νίκο, εσύ μιλάς πρώτος. Βλέπω Χ2 εδώ. Χ2. Ναι. Ωραία. Κωστή. Εγώ βλέπω Χ και 1-1. Χ. Θα πάρω και εγώ το Χ. Ωραίο. Ο Αστέρας έχει και το κίνητρο, γιατί κυνηγάει τον Όφη για την έκτη θέση. Λαμία Άρης. Νίκο. Πάει πολύ το Χ, βέβαια. Γκολ-γκολ. Α, γκολ-γκολ. Κοίτα, λείπει ο Ντέγε, λείπει ο άλλος, είναι δεφορμέ, χωρίς φόρ πάει ο Άρης. Ναι. Δύσκολα θα βάλει γκολ, δύσκολα θα φάει. Άντερ το βλέπω και Χ. Άντερ και Χ. Ναι. Ωραία. Και εγώ θα πάρω Χ. Θα παίξουμε τρίλιζα. Λοιπόν, Πανετολικός Πανιόνιος. Δεν πρέπει να κερδίσει ο Πανετολικός τον τελευταίο. Είναι ο θάνατος η ζωή μου. Απολύθηκε και ο Παπαβασιλείου. Ναι, του Πανιωνίου. Ναι, τον τέλειωσε και αυτό. Βέβαια, δεν το είπαμε. Άμα το πάρει ο Πανατολικός, θα παλέψει. Ναι. Πρέπει να το πάρει. Άσο λες, άσο. Και εγώ, και εγώ. Και εσύ άσο. Έκανε και μεταγραφές. Οι άλλοι το εγκαταλείψαν το έργο. Το εγκαταλείψαν, λες. Έτσι φαίνεται. Εντάξει, εγώ τώρα στο ράδιο το είπα Χ2, οπότε δεν μπορώ τώρα να πω κάτι άλλο. Θα μου λένε τριπλή, οπότε το βάζω Χ2. Πάω για την έκπληξη, ας το πούμε έτσι εγώ. Εντάξει. Ατρόμητος Ξάνθη, άσος. Ατρόμητος θα... Άσο, Σπανός Αγγελόπουλος, Σπύρος, τριάδα. Εκεί πρέπει να τα βάλει όλα ο Παντελίδης κάτω, γιατί είναι κλονισμένο, πρέπει να το πάρει. Άσο και άσο. Θα ανέβει και ωραία ο Ατρομητάρα. Κωστή. Άσο γκολ, πιστεύω 2-1, θα βγουν γκολ εδώ. Ωραία. Και έχει να βάλει 8 μάτς γκολ κάποια στιγμή. Θα βάλει. Και ο Βέλιος θα βάλει. Πρέπει να κάνει. Μπροστά δηλαδή θα βάλουν το Βέλιο θα κάνει. Και ο Μανούσος είναι απώλεια. Πιστεύω θα επιφτιαχτεί ο Μανούσος. Ωραία.
Και εγώ άσο, οπότε πάμε Βόλος ΑΕΛ. Πω, πω, ντέρμπι. Βόλος ΑΕΛ το βλέπω να είναι χινάρι. Χικάκι, και εγώ χικάκι το βλέπω. Χι το βλέπω. Κωστή. Χικάκι και σαν. Και εσύ, τρία χι. Ένα μηδέν μηδέν, το πολύ. ΑΕ Κόφι. Άσο. 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 Δεν σε ακούμε, Κωστά. Βλέπω όμπερ. Over, over εσύ. Over εσύ. Άσο εγώ. Πάω Ολυμπιακός. Εγώ βλέπω δύο χ. Δύο χ, ε. Mm. Δύο χ. Δεν θα χάσει ο Ολυμπιακός. Mm. Ναι. Έτσι βλέπω. Ναι. Θα δούμε. Εντάξει. Κώστα εσύ. Εγώ ένα μηδέν το βλέπω. Πώς, δεν σ' άκουσα. Ένα μηδέν το πάω. Ένα μηδέν το πάω. Λοιπόν, εντάξει, και εγώ τώρα τον Νίκο θα το συναχωρήσω, αλλά προς τον Άσο το βλέπω. Εντάξει, αυτό. Έχει και πολλά μάτσα ακόμα. Εντάξει. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα. Όχι, είναι καθοριστικά τώρα. Είναι καθοριστικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Γράφτο. Ναι. Στο λέω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Α, τόσο πολύ, ε. Γράφτο. Το γράψαμε ήδη. Γράφτο εδώ και θα με θυμάσαι. Ωραία. Λοιπόν, με την καλύτερη δήλωση κλείνουμε για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να πω ότι αύριο έχουμε Betting Weekend στις 4.30 το μεσημέρι. Τη Δευτέρα πρώτα Θεός ξανά μαζί στις 6.30 με όλο τον απόϊχο του ντέρμπι και όχι μόνο. Να είστε καλά.